Ψάξαμε καρτέρι. Οπα. Τι κάνετε? Και τι θα ψάρεψετε? Δεν ξέρω. Ένα σκύλο. Ένα σκύλο ή την καρδιά του? Την καρδιά του σκύλου, ναι. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή κάνατε κάποιες δηλώσεις και σχολιάστηκαν αρκετά. Η εργασία, είτε ο δημοσιογράφος είτε ο εικονολήπτης, δεν είναι αυτό το επάγγελμά του. Δηλαδή, όλο σπούδασε εικονολήπτης για να στείλει καρτέρια στις πλατείες, πότε θα έρθει αυτός ο οποίος τον παρακολουθούμε, να του πάρουμε μια συνέντευξη, να του πάρουμε μια δήλωση. Τι σχόλια? Είναι πολύ εύκολο να κρίνεις τα πράγματα αφιψηλού, γιατί αυτή είναι μια δήλωση αφιψηλού. Δεν ξέρω αν ήταν. Δεν νομίζω ότι ήταν προσβλητικός. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Άρης Σερβετάλης θέλει να κρίνει τους ανθρώπους. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη δήλωση, ξεκάθαρα διαφωνώ. Θεωρώ ότι είναι αυστηρός και είναι άδικος. Τώρα δεν εξαρτάται, τώρα πώς βλέπει ο καθένας την εργασία. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εσύ επιθυμείς. Εγώ δεν επιθυμώ. Όταν εσύ επιθυμείς και εγώ δεν επιθυμώ και έρχεσαι να μου επιβάλλεις αυτό που επιθυμείς, είναι σαν να εκβιάζεις κάτι. Θα πρέπει προφανώς να σεβαστείς κάποιον που δεν επιθυμεί να κάνει μια δήλωση. Επομένως, υπάρχει ένας σεβασμός εκεί. Λες ότι ο άλλος δεν επιθυμεί, επομένως, πάω πάσο. Όταν εσύ επιμένεις όμως, σημαίνει ότι το εκβιάζεις και δεν είναι ωραίο. Έχει χαθεί γενικά ο σεβασμός, θα λέγατε? Εσείς τι θα λέγατε? Εγώ λέω ότι πολλές φορές, επειδή μέσα στη ροή της καθημερινότητας και του τρεξίματος αυτού που μας διέπει, πολλές φορές ναι, χάνουμε, δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σκεφτούμε. Κάπου αλλού θα σας δούμε τηλεοπτικά, κάποια ταινία, κάτι ετοιμάζετε? Προς το παρόν είμαστε εδώ, στην καρδιά του σκύλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εσείς, παιδιά. Καλή δύναμη. Είναι ευγενέστατος, μου αρέσει πάρα πολύ η ηρεμία με την οποία μιλάει. Δεν μου αρέσουν βέβαια αυτά που λέει. Νομίζω ότι μπερδεύεται λίγο το θέμα. Δεν μπορεί να είναι η σχέση αυτή του δημοσιογράφου. Γιατί ο δημοσιογράφος, θα μου πείτε κι εσείς που είστε δημοσιογράφοι, δεν πρέπει να προσπαθεί, και ακόμη και δύσκολες να είναι οι συνθήκες, να βγάλει, να αποκαλύψει. Μπράβο, να εκμεύσει από τον συνεντευξιαζόμενο πράγματα, να πάρει απαντήσεις που αφορούν το κοινό. Δηλαδή, αν πηγαίναμε και μας λέγανε δεν θα ήθελα και φεύγαμε, δεν θα υπήρχαν θέματα στη σημερινή μας καλέτα. Μας πρέπει να κυνηγήσουμε την είδηση. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό που είδα. Γιατί αυτό το πέσιμο ακριβώς είναι η απόδειξη ότι η καλή πρόθεση και ο σεβασμός και η ευγένεια μπορεί να κάνει θαύματα. Και τι θέλω να πω. Θέλαμε πολύ να έχουμε τον Άρη Σερβετάλη στην εκπομπή μας, να μας σχολιάσει αν έχει δει τις αντιδράσεις που έχουν γίνει με αφορμή τις δηλώσεις. Θέλαμε να μάθουμε. Αυτό είναι ένα follow-up. Όντως, είναι μια είδηση. Να μάθουμε αν έχει δει και τι πιστεύει γι' αυτό. Πήγαμε, τον ρωτήσαμε, μας απάντησε, δεν ήμασταν καθόλου πιεστικοί, δεν πήγαμε παρακάτω να αρχίσουμε να το ξεχυλώνουμε και να το ανοίγουμε, να το πω πολύ ξεκάθαρα. Είπαμε για το θέατρό του και φύγαμε. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ, για μένα, σωστή συνθήκη. Γιατί δεν είναι καθόλου εκβιαστικό, για να πω αυτό που λέει. Αν όμως σήμερα, ας πούμε, πηγαίναμε, χθες, μας έλεγε ο άνθρωπος, δεν θέλω. Πηγαίναμε και την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη και μετά από μια εβδομάδα και κάθε μέρα πηγαίναμε για να ακούσουμε το δεν θέλω και εν τέλει μετά από, ξέρω εγώ, 10 μέρες να το παίξουμε και να τσακωθούμε και να πούμε δεν μας ήθελε και πρέπει να είναι ευγενικός, εγώ εκεί διαφωνώ. Με αυτό είμαι απόλυτα σύμφωνος και μπράβο, θέλω να το ολοκληρώσω, απόλυτα σύμφωνος και χάρηκα, και όχι χάρηκα, ήμουν σίγουρος, το χειρίστηκε άψογα ο Πάνος Παπαδόπουλος, γιατί είναι μια συνθήκη που έχει και ένα κράτημα. Έχω κάνει πεσήματα και λέω πώς να πάω να είμαι ευγενικός, να μην ξέρεις, κάνω αυτό που λέει και ο Άρης, εκβιαστική συνθήκη. Εξαιρετικό συνάδελφο και το γυρίστηκε υπέροχα, αλλά θεωρώ ότι ο Άρης Σερβετάλης κρίνει εξιδίων τα αλότρια που λέμε. Δηλαδή, κρίνει από τον εαυτό του. Επειδή ο ίδιος είναι ευγενής και φέρεται έτσι, νομίζει ότι όλοι οι άνθρωποι που προσεγγίζει ένας δημοσιογράφος φέρονται αντίστοιχα. Οπότε η επιθυμία. Παρόλα αυτά, μίλησε για λεκτικό εκβιασμό. Παρόλα αυτά, είπε ότι είναι εκβιασμός ενός που λέω δεν θέλω να θέλω να πω το εξής και στον Άρη Σερβετάλη και σε όλους όσους λένε για τους δημοσιογράφους. Το κυνήγι της είδησης δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ειδήσεις είτε στο κομμάτι της ενημέρωσης είτε της ψυχαγωγίας αν ένας δημοσιογράφος δεν πήγαινε να είναι κάπως πιο πιεστικός. Όχι ευγενής, κάπως πιο πιεστικός. Αυτό είναι το κυνήγι της ίδιας. Από την άλλη, ένα δευτερόλεπτο. Από την άλλη, έτσι, το πώς θα απαντήσει ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου και το αν είναι αγενής απέναντί σου ή ευγενικός, θα είναι και. Θα το δούνε και λαβήν. Έρχομαι εγώ με ένα μικρόφωνο να σου κάνω μια συνέντευξη. Αν εσύ μου μιλάς με άσχημο τρόπο,
Εγώ για να καταλάβω ρεσημέρι, οπότε η επιθυμία του δημοσιογράφου, για να καταλάβω τώρα και εγώ, η επιθυμία του δημοσιογράφου έχει να κάνει με την αντίδραση του ανθρώπου που συναντά. Παιδιά, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι έχει βάλει μια λάθος λέξη ο Άρης Ερβετάλης και είναι η λέξη εκβιασμός. Σε καμία περίπτωση παγκοσμίως γίνεται αυτό όταν ένας δημοσιογράφος πάει να εκμεύσει μια δήλωση από οποιονδήποτε που πρωταγωνιστεί σε οτιδήποτε, είτε θέμα ενημέρωσης είτε θέμα ψυχαγωγίας, δεν τον εκβιάζει. Πάει με την ερώτηση. Η πρόθεση, όπως είπε πολύ σωστά, αλλά δεν έχει σημασία αν δεν θέλει ο άλλος να μιλήσει. Σου λέει δεν θέλω να μιλήσω. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, παιδιά. Περίμενε, ένα λεπτό. Πρέπει να το σεβαστείς και να πεις δεν θες να μιλήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Μα δεν υπάρχει κάποιος που δεν θα μιλήσει. Να σου πω κάτι, δύο λεπτά να ολοκληρώσω. Και μιλάω ότι δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα αυτό, γίνεται σε όλο τον πλανήτη και με ειδήσεις πολύ σοβαρές. Μπορείς να πηγαίνεις και καθημερινά. Και να σου πει και καθημερινά δεν θέλω να μιλήσω. Δεν σου είπα να επιτεθείς. Μέχρι τη στιγμή λοιπόν που θα σου μιλήσει, είναι η δουλειά της δημοσιογραφίας. Αν δεν θέλω να σου μιλήσει ποτέ, είναι οκ. Okay. Με ευγένεια. Ναι. Αν πηγαίνεις κάθε μέρα και λες έναν άνθρωπο, πείτε μου, κάντε μου μια δήλωση και λέει δεν θέλω και το κάνεις πέντε φορές. Εν τέλει, στο περιεχόμενο της είδησης, τι έχεις προσδώσει. Αν κάποια στιγμή μισό λεπτομέρειο, γιατί με ρωτάει κάτι. Τι παραπάνω έχει κερδίσει ο τηλεθεατής, αν ακούσει το Σερβετάλη να λέει από μια εκπομπή ή από πολλές. Μισό λεπτό να σου απαντήσω. Καταρχάς, αυτό που λέω εγώ δεν είναι ότι κάθε φορά που θα πηγαίνεις να συναντήσεις θα δείχνεις τον τηλεθετή αυτό. Κάθε φορά που θα πηγαίνεις, εσύ θα προσπαθείς ως δημοσιογράφος. Συγγνώμη λίγο, παιδιά, μισό λεπτό. Πόσες φορές έχεις πάρει τηλέφωνο κάποιον να του κάνει συνέντευξη και σου έχει πει όχι? Πάρα πολλές φορές. Τις πιο πολλές φορές. Φυσικά και έχω ξαναπάρει. Είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα είναι. Είναι δήλωση και αυτό. Περίμενε το να πάρω ένα τηλέφωνο. Πηγαίνεις να εκμεύσεις κάτι από έναν άνθρωπο, έτσι. Σου λέει όχι ευγενικά. Λες και εσύ όχι, αποχωρώ. Πηγαίνεις ξανά γιατί προσπαθείς να εκπαιδεύσεις την είδηση. Ναι, το ίδιο πράγμα είναι όταν κάποιος σου λέει ότι δεν θέλω να κάνω. Πόσες φορές μας έχουν πει ότι εγώ δεν εμφανίζομαι σε συνεδριάσεις. Πηγαίνω μόνο στο πλατό. Ίσως όλοι. Ο Άρης Ερβετάλης μίλησε για εκβιασμό όταν εκείνη την περίοδο πηγαίνουν κάτω από το σπίτι. Ο εκβιασμός. Το να πάρω τηλέφωνο εσένα 7 φορές γιατί σε θέλω πολύ να σου κάνω μια συνέντευξη γιατί σε γουστάρω ως πρόσωπο δεν είναι εκβιαστικό. Ο εκβιασμός, Τάφλο, είναι πάρα πολύ βαριά λέξη. Εκβιάζω είναι ή θα μου το κάνεις ή θα κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή. Βιάζω μια κατάσταση για να φέρω. Παιδιά, εγώ έχω δει πάρα πολλές φορές ανθρώπους που δεν θέλω να μιλήσω, τους κυνηγάμε. Που είναι κάτι, για παράδειγμα, πες ότι είναι Τζένιφερ Λόπεζ, έτσι που τη συζητάμε και σένα και με τον Μπεν Αφλεκ. Δεν θέλει να μιλήσει για το διαζύγιο, δεν θέλει να ακουστεί ότι την κυνηγά από πίσω, την παίρνει. Μα πείτε μου μια δήλωση, μα ακούγεται ότι χωρίζεται. Δεν μιλάει. Κάποια στιγμή μπορεί να γυρίσει, γιατί αυτό περιμένει. Το να γυρίσει και να σου πει ναι, δεν είμαστε καλά, αλλά σε παρακαλώ, άσε με. Τελείωσε, την πήρε την είδησή σου. Και ο κόσμος θέλει να μάθει. Οπότε σημασία έχει ότι είναι. Στα πλαίσια της δουλειάς του δημοσιογράφου να κυνηγάει την είδηση καθημερινά και συνεχώς, αλλά είναι υποχρέωση του ανθρώπου να είναι ευγενικός απέναντι στον δημοσιογράφο. Ακριβώς. Η ευγένεια είναι υποχρέωση και του δημοσιογράφου, όλων των ανθρώπων γενικότερα. Έτσι, παγκοσμίως. Θα πρέπει να είναι ευγενική και οι δύο πλευρές. Επειδή έχουμε συναντήσει το να μην υπάρχει ευγένεια όσον αφορά την αντίδραση. Γι' αυτό το τονίζω εκεί πέρα. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι απλά προσπαθούν να εκμεύσουν μια είδηση, παιδιά. Δεν πήγα ευγένεια κανένα. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι πάρα πολύ δύσκολος. Όλοι νιώθουν άβολα με αυτό, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σερβετάλη. Ευχαριστούμε γιατί είναι ευγενέστατος. Εξαιρετική παράσταση, δεύτερος χρόνος, Καρδιά του Σκύλου στο Θέατρο Κιβωτός. Sold out πέρσι όλη τη χρονιά. Εξαιρετική παράσταση, να πάμε όλοι να καλά. Μιλάμε για ηθοποιό κλάσης, έτσι. Ναι.